Αποφασίσω εγώ, Λέντι μου. Εσύ είσαι σούπερ ηρωίδα που εχμαλωτίζει τα κακά ακούμα. Εγώ είμαι πονηρός γοητευτικός Κατ Νουάρ. Σωστά. Το έχεις εύκολο. Εύκολο. Εγώ το κάνω να μοιάζει εύκολο. Όσο πονηρός κι αν είσαι, αυτή η φαρσούλα που μου έκανες παραλίγο να ακυρώσει τη τυχερή μου δύναμη. Ξέρεις γιατί ο Μάστερ Φου έδωσε σε εσένα το Ladybug Miraculous και όχι σε μένα. Επειδή απαιτεί κάποιον με αίσθηση υπευθυνότητας. Όχι. Επειδή εσύ δεν έχεις αίσθηση του χιούμορ. Ναι, καλά. Κοίτα, δεν είναι σημαντικό. Έχεις τόσα άλλα σπουδαία προτερήματα. Εγώ είμαι υπεύθυνος μόνο για το τμήμα του χιούμορ. Ώρα να πηγαίνεις, πριν χάσεις τη στολή του κλόουν. Μου λείπεις ήδη, Πασχαλίτσα. Μην μιλες! Είδες, είχα δίκιο! Δεν θέλεις να γίνεις μοντέλο πια? Ναι, μα κανείς δεν πρόκειται να με επιλέξει. Έχεις μιλήσει στη Μαρινέτ για την ιδέα σου? Δεν θέλω να τη σκοτίζω με τέτοια. Είσαι πολύ όμορφη, Τζουλ. Σίγουρα η Μαρινέτ θα σε θέλει για μοντέλο της. Πρέπει να ακολουθείς τα όνειρά σου στη ζωή. Μη σε προσπεράσουν. Είσαι φτιαγμένη γι' αυτό. Κυνήγησε το. Αφού η κυρία Μαντελέη δεν ήρθε, τι θα κάνουμε τώρα που σχολάσαμε μια ώρα νωρίτερα? Θα χρησιμοποιήσουμε τον ελεύθερο χρόνο για να φτιάξουμε το βίντεο για την ιστοσελίδα της Μαρινέτ. Ναι! Θυμάστε που ρώτησα ποια θέλει να κάνει το μοντέλο για τα σχέδια της Μαρινέτ? Λοιπόν, ενδιαφέρεται καμία? Θα ήθελα να το κάνω. Τζούλικα! Δεν έχω ξαναδεί ποτέ ολόκληρο το πρόσωπό σου. Σου πάει πολύ! Είναι απλώς ένα κοκαλάκι, δηλαδή... Βρήκαμε το μοντέλο μας! Θα χρειαστούμε έναν διευθυντή φωτογραφίας, κάποιον που να ξέρει καλά από φωτογραφίσεις μόδας. Ούτε που να το σκέφτεσαι αυτό! Αν είναι μέσα στο σπίτι μου, θα τα παίξω εντελώς! Όχι, δεν θα τα παίξεις, θα είσαι στο στοιχείο σου. Είναι η τέλεια ευκαιρία για να έρθετε πιο κοντά. Όχι, εγώ... Όλια, όχι! Μπορείς να μας βοηθήσεις με τη φωτογράφηση? Θα το ήθελα, Όλια, μα πρέπει να πάω σπίτι, αλλιώς ο πατέρας μου. Το ξέρω, μα υποτίθεται πως θα ήσουν στο μάθημα της κυρίας Μαντελέη σήμερα και αφού αυτή δεν είναι εδώ, κανονικά δεν χρειάζεται να γυρίσει σπίτι για μια ολόκληρη ώρα. Ο παπάς σου δεν θα το καταλάβει. Έχει ένα δίκιο, δικέ μου. Εντάξει τότε. Όχι! Να τον καλέσει στο σινεμά. Άλεξ, μπορείς να φωτίσεις λίγο παραπάνω τους ώμους της Τζούλικα, σε παρακαλώ? Θέλω να ξεχωρίζει. Συμφωνείς και εσύ, Μαρινέτ? Φυσικά, είσαι τέλειος. Ενώ είναι τέλειο. Αυτό είναι. Θα ταιριάζει με το ρούχο πολύ ωραία. Το ίδιο σκέφτηκα και εγώ, Μαντριέν. Αντριέν, δεν ρίχνεις και ένα χαμόγελο στην κάμερα, Τζούλικα? Δεν νομίζω πως είναι πολύ καλή ιδέα, παιδιά. Συμβαίνει κάτι? Απλώς δεν νιώθω πως... Ξέρεις, ήταν πολύ ωραίο που συμφώνησες να γίνεις μοντέλο μου. Μα καταλαβαίνω πως δεν νιώθεις καθόλου άνετα με όλα αυτά. Αποφάσισε, γιατί έχουμε λιγότερο από μία ώρα μέχρι να φύγει ο Άντριεν. Δεν πειράζει. Ίσως το ξανακάνουμε μία άλλη μέρα. Αν ο πατέρας μου με αφήσει. Θα προτιμούσες να μπει κάποιος άλλος στη θέση σου? Είναι κάτι που θα έπρεπε να κάνω η ίδια τελικά. Είναι τα δικά μου σχέδια. Μα φυσικά! Τέλεια ιδέα, Μαρινέτ! Το πιο φοβερό με τα σχέδιά σου είναι ότι απευθύνονται εξίσου και σε αγόρια και σε κορίτσια. Ένα αγόρι, ένα κορίτσι, ίδια ρούχα. Τι λες εσύ, Άντριεν, είσαι μέσα? Αν βοηθάει. Βλέπεις, αυτό θα είναι φοβερό. Δώσε στη Μαρινέτ τα ρούχα σου, Τζούλικα, και Μαρινέτ φέρε άλλο ένα σε τον Άντριεν. Ορίστε και το αξεσουάρ, δημιουργία της μιας και μοναδικής Μαρινέτ του Πέτζεν. Τώρα έχεις έξτρα χρόνο για να του πεις να βγείτε. Δεν κάνει τίποτα. Εγώ. Μην το κάνεις αυτό, Μαρινέ. Δεν θα είναι για πολύ ώρα, Τίκη. Εξάλλου θα μου τα φυλάξεις εσύ. Μα... Δεν θα είναι για πολύ πλάκ. Εξάλλου θα είσαι και εσύ εδώ. Είστε πολύ όμορφοι. Είναι σούπερ τέλειο. Άρα είμαστε πανέτοιμοι. Είσαι εντάξει, Μαρινέτ? Ναι, είναι πολύ καυτός. Ενώ έχω σκάσει εδώ μέσα, εσύ. Εντάξει, αλλαγή σχεδίου. Θα κάνουμε τη φωτογράφηση έξω. Νέο περιβάλλον, θα αναπνέεις πιο εύκολα έξω, θα τα καταφέρεις. Μα τι τρέχει, Τζούλικα? Να, προτιμώ να μην έρθω. Μα, τι έχει?
κάνεις? Τίποτα, απλώς... Θα μείνω μαζί σου. Όχι, μην ανησυχείς, πήγαινε εσύ. Κουράστηκα και έχω διάβασμα και... Είσαι σίγουρη? Κορίτσια, μας έχει μείνει μόνο μισή ώρα. Εντάξει τότε, σας στο σπίτι σου. Τα λέμε σε λίγο. Ήμουν τόσο χάλια. Τα κατέστρεψα όλα, ως συνήθως. Άλλη μια φορά η νεαρή Μουλία δεν κατάφερε να είναι στο επίκεντρο της προσοχής. Νάταλι, χρειάζομαι τη Μαγιόρα για να δώσεις αυτό το αρνητικό συνέστημα μια νέα διάσταση. Ντούσου, άνοιξε τα φτερά μου. Πέτα μακριά, μικρό μου ακούμα, και κυρίεψε την! Πέτα μακριά, πανέμορφο Αμόκ, ενίσχυσε και μεγάλωσε αυτή την απογοήτευση. Ευχαριστώ που ήρθες να μας πας. Έχουμε λίγο χρόνο μέχρι το επίσημο σχολάσμα του σχολείου. Το κάνω για να βοηθήσω τις φίλες μου. Παρακαλούμε! Τριπλέκτα, είμαι ο Χοκ Μό. Σου δίνω ξανά τη δύναμη να κάνεις τους ανθρώπους να μοιάζουν ακριβώς όπως εσύ, ώστε οι πάντες πια να σε προσέχουν. Ριφλέκτα, είμαι η Μαγιόρα. Για να το πετύχεις αυτό θα σε βοηθήσει η Ριφλέκτολ. Θα την ελέγχεις αποκλειστικά και μόνο εσύ. Και σε αντάλλαγμα φυσικά, εσύ πρέπει να πάρεις τις Ladybug και του Κακμουάρ τα Μυράκυλους. Χοκμουθ, Μαγιόρα, βασιστείτε πάνω μου. Αυτή τη φορά θα πετύχω. Φίλοι μου, είστε ακριβώς αυτοί οι άνθρωποι που αναζητούσα. Έχω κάτι ξεχωριστό για το βίντεό σας. Τώρα θα σας δείξω πώς είναι να είστε εγώ. Συγγνώμη, Τζούλικα, έπρεπε να έχω μείνει μαζί σου. Η Τζούλικα πάει πια. Εγώ είμαι η Ριφλέκτα. Όλοι ξεχνάνε την Τζούλικα έτσι κι αλλιώς. Πλακ! Είναι η τυχερή μας μέρα σήμερα, Γλύκα. Ένα θαύμα πραγματοποιείται. Τώρα μπορούμε να απολαύσουμε ένα ωραίο ρημασμένο σνακ ώστε να τους περιμένουμε να τελειώσουν. Και εσύ τι θα κάνεις? Μαρινέτ, μου έκλεψες η δόξα. Εγώ θα ήμουν η πρωταγωνίστρια του φίλου. Μα, μου είπες πως δεν ήθελες να είσαι. Δεν με άφησες να σου εξηγήσω. Ίσως θα με καταλάβεις καλύτερα τώρα που μπήκες στη δική μου θέση. Κανένας δεν μπορεί να ξεφύγει από μένα. Το Παρίσι είναι καταδικασμένο.
ψάχνεις, Γλύκα. Όλα θα πάνε μια χαρά. Ροζ! Πού έχεις πάει, κολλητή μου? Έλα σε μένα. Φέρμαστε σαν δίδυμες αδερφούλες για πάντα και πάντα. Ώστε εδώ είσαι. Εσύ δεν είσαι... Τι κάνεις εδώ πέρα? Μήπως ο Κατμουάρ έχασε το Μυράκυλος? Μήπως είδες την Τίκη? Είναι μεγάλη ιστορία, Μαρινέτ. Τέλος πάντων, δεν έχουμε χρόνο. Πλάκ, μη και καψά! Φαίνεται πως παίζεις τον εύκολο ρόλο σήμερα. Δεν είμαι πολύ σίγουρη γι' αυτό. Έχουμε δύο αντιπάλους και ο ένας στις δυνάμεις του άλλου. Μείνε συγκεντρωμένος, Μίστερ Μπακ. Κάνε το γιογιό ασπίδα. Έχουν ανταλλάξει τα Μυράκυλους. Και παλεύουν με τις νέες τους δυνάμεις. Βάλε τα δυνατά σου, Ριφλέκτα. Τα Μυράκυλους βρίσκονται πολύ κοντά σου. Ναι, Χοκμόρ. Τι ατυχία! Πρέπει να εχμαλωτήσω δύο ακούμα αντί για ένα. Όχι! Ένα ακούμα και ένα αμόκ. Η Ριφλέκτα ξανά μαγεύτηκε από το Χόκμο. Μα η γιγάντια κούκλα είναι τέρας συναισθημάτων. Δημιουργήμα του κατόχου του Μυράκυλου του Πογονιού. Εντάξει! Πρέπει να βρούμε το αντικείμενο της Ριφλέκτα με το ακούμα και το αμόκ του τερατομονού. Ή θα ξαναλλάξουμε. Έλα, φυσικά και είμαι ικανός να το κάνω. Θα χρησιμοποιήσω τη τυχερή μου. Όχι, στάσου. Γιατί το έκανες αυτό? Γιατί είναι πολύ νωρίς. Δεν ξέρεις πολλά για τον αντίπαλο ακόμα. Πρόσεχε. Η Ριφλέκτα ελέγχει την γιγάντια κούκλα. Όμως δεν ξέρεις που κρύβονται το ακούμα και το άμμο. Το ακούμα μάλλον είναι στο ίδιο μέρος με την πρώτη φορά που την πολεμήσαμε, στο βραχιόλι της. Ίσως, μα πρέπει να την ξεκάνουμε πρώτα. Για μένα καθρέφτη θα μπορούσα να ρίξω την αντανάκλαση απάνω της. Μα δεν λειτουργεί έτσι. Η τυχερή δύναμη δεν σου δίνει αυτό που θέλεις. Θα το δούμε αυτό. Κοίτα να μαθαίνεις. Τυχερή δύναμη. Ένας καθρέφτης. Η τύχη του πρωτάρι. Ζηλεύεις τη μαεστρία μου, αυτό είναι όλο. Να σου υπενθυμίσω πως η τυχερή δύναμη δεν σου δίνει απλώς ένα αντικείμενο για να νικήσεις τον κακό. Εσύ να βρεις ακριβώς πώς θα το χρησιμοποιήσεις για να νικήσεις με το μυαλό σου. Τώρα που χρησιμοποιήσεις τη τυχερή δύναμη, έχεις μόνο λίγα λεπτά. Προτού να ξεμεταμορφωθείς, μπουμπούκο μου. Γιατί δεν προσπαθείς να με βοηθήσεις αντί να με κοροϊδεύεις? Προφανώς ο μπουμπούκος δεν έχει αίσθηση το χιούμορ. Μου φαίνεται πως θα σύμφωνα στη στολή του κλόουν τώρα. Και βέβαια, είμαι η πονηρή, αστεία και πολύ γοητευτική Lady Noir. Κοίτα να μαθαίνεις. Καταστροφή! Τι συμβαίνει? Είναι φυσιολογικό. Δεν ξέρω, δεν έχω ρίξει καταστροφή σε τέρας συναισθημάτων.
εκτελέσει την καταστροφή ήταν σαν τσίπημα μέλισσα σε τάβρο. Τον εξόρκησε χωρίς να τον τραυματίσει. Δεν έχουμε πολύ χρόνο μέχρι να ξεμεταμορφωθούμε. Και ακόμα δεν ξέρουμε που κρύβεται το αμόκ. Όχι! Ιδιαίτερα σταμάτα! Φίλικε καρδουάρ! Παχτώρη, βοηθήστε με! Ωστέ, σου αρέσει να παίζεις με κούκλες. Ει, μου έκλειψες την ατάκα! Μήπως να ανακτήσω το αμόκ? Όχι, φυσικά και όχι. Το χάος μπορεί να αποδειχτεί καλός σύμμαχος. Αυτές οι στολές είναι κελίες πάνω σας. Θα ξαναφτιάξω την καρταρόμπα. Θα μπορούσες να δείξεις λιγάκι ευγνωμοσύνη. Εξάλλου, νομίζω πως είμαστε πολύ ωραίοι με αυτές τις στολές. Μην ξεχάσεις να εχμαλωτήσεις το ακούμα. Πάντα ήθελα να το κάνω αυτό. Τέρμα τα παιχνίδια, μικρό ακούμα. Είναι ώρα να επανέλθεις. Σε έπιασα. Γεια σου, μεταλλουδίτσα μου. Καλά, τέλος πάντων. Θα τα κάνω όλα όπως πριν, έτσι κι αλλιώς. Να σταματήσουμε τη ριφλέκτολο να καταστρέψει οτιδήποτε άλλο, προτού να τα ξαναφτιάξουμε όλα. Εντάξει, το παραδέχομαι. Δεν είναι εύκολο να είσαι σούπερ, Ladybug. Κι εγώ παραδέχομαι πως μου αρέσει να φοράω τη στολή σου. Είναι πολύ πιο ελαφριά στους ώμους. Δεν θα μπορέσω να το κάνω αυτό χωρίς εσένα, Λέντι μου. Η ριφλέκτα κατηθύνει την κούκλα μέσα από τα μάτια της. Πρέπει να μπούμε εκεί μέσα και να βρούμε το αντικείμενο που περιέχει το αμόκ. Μα πώς θα το κάνουμε αυτό χωρίς να μας χτυπήσει με την ακτίνα της? Γιατί δεν βρίσκουμε πώς θα χρησιμοποιήσουμε τον καθρέφτη? Είσαι ένας απλός και πολύ ευθύς τύπος. Ευχαριστώ για το απλός που είπες. Όμως εγώ πάντα καταλήγω σε πολύπλοκα σχέδια. Για να μην πω έξω πραγματικά. Μα φυσικά, απλά και ξεκάθαρα. Βλέπεις την είσοδο πίσω από το κεφάλι της? Έτσι θα μπούμε μέσα. Και το μόνο που θέλουμε είναι... ένα κατσαβίδι. Ή ένα κέρμα. Πολύ σωστά. Ή κάτι μεγάλο και στρογγυλό όπως ένα κέρμα. Θα είχα ζητήσει ένα τεράστιο νόμισμα αν το ήξερα. Φυσικά, μα δεν μπορείς ποτέ να ξέρεις εκ των προτέρων. Το πηδάλιο είναι ένα κουχαλάκι. Είσαι και η πρώτη, λέει μου. Είναι ώρα να επανέλθεις. Σε έπιασα. Γεια σου, πουπουλάκι. Miraculous Mr. Bug. Κόλατο. Αποτύχαμε και πάλι. Μα είμαστε οι δυο μας τώρα. Είμαστε πολύ πιο δυνατοί και θα νικήσουμε στο τέλος. Ντούσου, ρίξε τα φτερά μου. Νούρου, μαύρες φτερούγες τέλος. Είναι απλώς κουρασμένη. Η Νάταλη χρειάζεται ηρεμία και ησυχία του σου. Άστε να ξεκουραστεί. Ναι, φυσικά. Συγγνώμη. Ειλικρινά δεν καταλαβαίνω ποτέ γιατί δεν έχεις χρόνο να κάνεις αστεία, Λέντι μου. Ο καθένας έχει το ρόλο του. Έτσι, μπουμπούκου μου. Φούλες τέλος. Θα τα ξαναπούμε σύντομα, Ντίκη. Αντίο, Άντριεν. Νύχια μέσα. Γεια σου, Πλαγκ. Ήταν πολύ ωραία. Ναι, ήταν. Τίποτα καλύτερο για να ξεφύγεις από την καθημερινή ρουτίνα. Σου δίνω το λόγο μου, Πλαγκ. Δεν πρόκειται να ξαναβγάλω το Miraculous ποτέ. Δεν είμαι φτιαγμένος για Ladybug. Αυτό είναι σίγουρο. Φοβήθηκα πως έχασα για πάντα, Τίκη. Χαίρομαι τόσο πολύ που σε ξαναβρήκα. Κορίτσια!
Σου ζητάω συγγνώμη, Τζούλικα. Έπρεπε να καταλάβω πόσο σημαντικό ήταν αυτό για σένα. Θες να κάνεις άλλη μια προσπάθεια? Ναι, εννοείται. Τέλεια. Μήπως έχεις λίγο χρόνο ακόμα, Άντριεν? Είναι σημαντικό. Παρακαλούμε.